ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή να ευχηθώ καλό έργο προς όφελος του κόσμου στις δύσκολες μέρες που περνάει. Θα ήθελα την συμμετοχή του Δημάρχου. Υπάρχει ένα γερό πρόβλημα που έγιναν στις εργατικές κατοικίες Λεχόβου. Ήδη αρχίνησε ο κόσμος να φεύγει. Νερά σπασμένα, ο ένας δεν ξέρει, ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Ήδη έχουμε άτομα που φεύγουν και πληρώνουν και τη συμμετοχή τους. Τα έργα είναι ημιτελή, ήρθαν κάνα 5 φορές με καταγγελίες που τους κάναμε, τους υποδείξαμε, θα έρθουμε μεθαύριο. Εγώ πιστεύω έχει άλλη βαρύτητα να πάρει, να κάνει και ενέργειες και ο Δήμαρχος. Είναι ένα έγκλημα υπέρ των εις βάρος των κατοίκων. Και τα λεφτά τα θέλουν και σπίτια δεν παραδώσανε. Παραδώσανε ρήπια. Ας μεσολαβήσει και ο Δήμαρχος, μήπως γιατί άλλη βαρύτητα έχει ο Δήμαρχος, άλλη έχω εγώ, άλλη έχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχόβου. Είχαν έρθει πριν ένα μήνα, σε 15 μέρες θα έρθουμε, περάσανε 15 μέρες, ένα σπίτι γέμισε με νερά, έφυγε ο άνθρωπος, το παράτησε, πήγε στο σπίτι του, πήγε και η Ειρήνη, το είδε. Έτσι δεν είναι η Ειρήνη, καλά πληροφορήθηκα. Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική. Ζητάω τη μεσολάβηση όποιον μπορούν να μεσολαβήσουν, μήπως και βρεθεί μια λύση. Κύριε Κόλκα, με το πρόβλημα που είπατε και βέβαια ασχοληθήκαμε, στείλαμε τεχνικούς, εντοπίσαμε τα προβλήματα, τα κοινοποίησαμε στον εργολάβο, τα κοινοποίησαμε και στον ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι ο φοδέας που υποκαθιστά τον ΟΕΒ, είχαμε και ψέρια και τα είδανε και δώσανε εντολή στον εργολάβο να τα αποκαταστήσει. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτε στον εργολάβο, παρόλα αυτά έτσι και στον ΟΑΕΔ αλλά και στον εργολάβο τους έχουμε έτσι καταγγείλει και φυσικά νομίζω ότι πιθανώς ήρθε τη στιγμή μαζί με τους κατοίκους να υποβάλουμε και μηνύσεις εναντίον του εργολάβου, ο οποίος δεν αποκατέστησε ακόμη τις ζημίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Δεν έχει συνδέσει τον αγωγό με το δίκτυο. Τι τα λύματα, τι όλα είναι μια αγκαρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ.